νομίζω ότι είναι επαρκής ο χώρος να παρκάρουν και απορώ με το ερώτημα. Και επίσης ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πετράκη, είναι τι γίνεται με τους λεγόμενους πειρατές του χώρου σας. Πειρατές ποιοι είναι τώρα? Αυτό είναι που λέω από την αρχή, ότι οι προσπάθειες που καταβάλει και ο Λιμένας, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και το αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου αξίζουν συγχαρητήρια. Γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού, υπάρχει έλλειψη δύναμης και δεν επιτρέπεται το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το αστυνομικό τμήμα, να μην είναι στελεχωμένο με τέτοιο προσωπικό που να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες. Προφανώς αναφέρεται. Δεν υπάρχει. Όταν ασχολούμαστε με τα βανάκια που έρχονται από τις φορές και μεταφέρουν. Θα πάμε και εκεί. Ενώ υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να στηρίξει όλη αυτή την παρανομία που κάνουν κάποιοι, δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός ώστε να ανταπεξέλθουν και να εξελίξουν αυτοί. Mm-hmm. Κάνουν προσπάθειες τεράστιες. Και η κυρία Σημειάνα για πάνω. Κυρία Καμπουράκη που είναι στην τροχή από κάτω. Αλλά όταν ασχολούνται με τα λεωφορεία, τα ταξί, πώς θα φύγουν, πώς θα μπουν, λογικό είναι να μην κάνουν ελέγχους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει, να έρθει δύναμη, να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα. Κύριε Μαγκουσάκη, ερώτημα. Πάρα πολλά τουριστικά λεωφορεία σταθμεύουν και έξω από τον χώρο. Και επιμένουν κάποια μηνύματα να λένε ότι πολλές φορές τα τουριστικά λεωφορεία εγκλωβίζονται εκεί γιατί ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης δίνει, λέει, εντολή να πάνε νωρίτερα στον χώρο του αεροδρομίου. Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια, επιτρέψτε να πω, μια διαδικασία που γινόταν τα πιο παλαιά χρόνια, που το αεροδρόμιο και το χώρος πάρκινγκ του αεροδρομίου δεν ήταν ελεγχόμενος. Ερχόταν λεωφορεία εκεί εκτός Ηρακλείου, άνθρωποι οι οποίοι φέραν να χωρίσει, είχαν να κάνουν αφήξεις, που αναγκαστικά έμπαιναν μέσα στο αεροδρόμιο και μπορεί να φόρτωνε και μετά από μία ώρα και μετά από μία μισή ώρα. Αυτή η τακτική έχει σταματήσει πλέον, διότι για να μπεις μέσα πλέον στο αεροδρόμιο, στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, πληρώνεις ένα υποτυπώδες πάρκινγκ για να μπεις και έχεις συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο να φορτώσεις και να φύγεις. Οπότε αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δυστυχώς έχουμε ελλείψεις χώρου και πρέπει να βρεθούν λύσεις άμεσες, γιατί, κύριε Δασκαλάκη, είναι λίγο πολυσύνθετο το πρόβλημα. Οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων και οι ιδιοκτήτες αναγκάζονται να πληρώνουν πρόστιμα. Πλέον, ανά 4,5 ώρες, με τους ψηφιακούς του αγοράς που υπάρχουν, πρέπει να γίνεται μια 45 λεπτή παύση. Όταν ένα λεωφορείο σε ώρα αιχμής κάνει από εκεί που είναι προσωρινά σταθμευμένο να μπει μέσα μισή ώρα mm-hmm. και χρειαστεί να κάνει την παύση, αδυνατεί να την κάνει. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα και παρκάρει, ο τροχονομικός ελέγχος του γίνεται, πληρώνει πρόστιμο. Είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα πλέον. Τα καύσιμα έχουν πάει στα ύψη. Πρέπει και τώρα που έχει ανοίξει η σεζόν, κύριε Πλιάκα, μαζί με όλους τους φορείς, να βρεθούν λύσεις άμεσες, λειτουργικές, ώστε να μπορέσουμε μετά να κάνουμε ένα σχεδιασμό πιο σωστό. Διότι δεν μπορούμε να έχουμε όλο αυτόν τον κόσμο να έρχεται και να μένει απ' έξω το τουριστικό λεωφορείο από αυτό. Μα με το τουριστικό λεωφορείο κινούνται ο κόσμος. Το τουριστικό λεωφορείο είναι ένας πυλώνας του τουρισμού. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε απ' έξω από το σχεδιασμό. Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, ένα ερώτημα που μεταφέρει τηλεθεατής μας. Λέει ότι επειδή το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι απόλυτα συνδεδεμένο και με το κομμάτι της κρουαζιέρας, για τα κρουαζιερόπλια που ξεκινούν την κρουαζιέρα τους από το Ηράκλειο, έχει συμβεί πολλές φορές να καθυστερούν εκδρομές ή επισκέψεις επειδή υπάρχει καθυστέρηση πελατών, επιβατών των κρουαζιερόπλιων από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου? Εκεί έχει γίνει μια πολύ καλή συνεργασία, πολύ αποτελεσματική συνεργασία και του αεροδρομίου με τη συνδυασμό του κ. Πλιάκα και το όλη του Ηρακλείου, τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Και υπάρχει μια ειδική γραμμή, μπορούμε να πούμε, την οποία από ό,τι ξέρω δουλεύει πάρα πολύ καλά με ελάχιστα προβλήματα, πάρα πολύ σπάνια προβλήματα. Οπότε σε αυτό, από ό,τι ξέρω, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σπάνια. Αλλά το θέμα που είπε ο κ. Μαγκουσάκης προηγουμένως, το θέμα της στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων και το θέμα του καινούργιας νομοθεσίας με τα πρόστιμα και τις παύσεις, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλούς και ένα θέμα το οποίο πρέπει να τονιστεί και πρέπει να βρεθεί. Για την κρουαζιέρα πάει καλά. Για τα ξενοδοχεία όμως και τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις, εκεί υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα και πρόβλημα έγκαιρης αύξησης και αναχώρησης ορισμένες φορές λόγω κυκλοφοριακού και πρόβλημα καθυστέρησης φορές των αφήξεων των αναχωρήσεων. Εκεί θα ήθελα τον κύριο Πλιάκα, αν μπορεί κάποια στιγμή, να μας δώσει στοιχεία στους φορείς που συνεργαζόμαστε με το αεροδρόμιο,
πώς ήταν η κίνηση πριν 10, πριν 20 χρόνια και πώς είναι τώρα. Οπότε έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης το πώς ήταν η χώρη τότε και πώς είναι τώρα και πώς έχει, από ό,τι ξέρουμε, πολλαπλασιαστεί η κίνηση. Οπότε θα δείτε άμεσα και την ανάγκη αναδιοργάνωσης των χώρων στάσεις και στάθμες των λεωφορείων και των όλων των φορέων που υπάρχουν εκεί, ώστε να υπάρχει μια αποτελεσματικότητα. Εγώ θα ήθελα να προτείνω κάτι, γιατί στο μεταξύ έψαχνα στο Google Maps το χάρτη του αεροδρομίου, αλλά επειδή είναι θέμα ασφάλειας, είναι γκριζαρισμένο, δεν φαίνεται καλά. Ίσως μπορούσε να γίνει μια μονοδρόμηση της Ικάρου που είναι στο αεροδρόμιο, να χρησιμοποιηθεί μόνο το μισό ρεύμα και να δοθεί έστω και προσωρινά το άλλο μισό ρεύμα. Δεν ξέρω, μια ιδέα. Σκεφτείτε το. Αυτό είναι εφικτό, κύριε Πλιάκα, γιατί τα περισσότερα μηνύματα. Από το προ το Ενεσενετάκι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί τα περισσότερα μηνύματα αφορούν αυτό που πολλές φορές το έχουμε αναδείξει και εμείς σαν ρεπορτάζ, το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Ικάρου, με τη λεγόμενη ολιγόλεπτη στάθμευση. Και μάλιστα, πάρα πολλές φορές οι ένστολοι βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Όταν ο άλλος λέει σε 2 λεπτά θα πάρω τον επιβάτη, περιμένω. Πολλές φορές να δείχνουν μια ανοχή. Κάτι που δεν συμβαίνει, ας πούμε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Να σας πω κάτι τώρα για να ακούσει και ο κόσμος. Καταρχάς, στο δημοτικό πάρκινγκ τα πρώτα 20 λεπτά είναι δωρεάν. Άρα, όταν εγώ έρχομαι. Λένε να πάρω... όμως οι τηλεθεατές ότι δεν υπάρχει θέση, λέει. Είναι γεμάτο το πάρκινγκ. Εδώ τώρα λοιπόν, γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με τους φίλους μου εδώ, γιατί τα έχουμε συζητήσει στο γραφείο μου, ότι πρέπει να μαζευτούμε, διότι δεν είναι ούτε το μπαϊράκι του Πλιάκα, ούτε το μπαϊράκι του Α, του Β, του Γ. Θα πρέπει και η ΔΕΠΑΝΑΛ να δούμε τι κάνουμε με το πάρκι. Είναι, δεν είναι έχω έναν χώρο και τον εκμεταλλεύομαι υπάρχει μόνο οικονομικά. Υπάρχει μια ευθύνη, κύριε Πλιάκα, από την Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου πάνω σε αυτό το θέμα. Η Δημοτική Αρχή, όσον τουλάχιστον αφορά το κομμάτι της Ικάρου. Σε μένα έχει κάνει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Ανασάκης, ολόκληρο σχέδιο, το έχει μελετήσει οι υπηρεσίες του, να έφευγε η Ικάρου μέσα από το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Αυτό έδινε άλλα 10 στρέμματα χώρο. Διότι όπως είπε και ο Πρόεδρος... Τι μπλοκάρει όμως αυτή την πρόταση? Παλαιότερα μπλοκάρανε οι αλικανεσιώτες ότι δεν θα έχουμε έξοδο. Δεν θα περνάμε μέσα από το αεροδρόμιο, γιατί έξοδο θα υπάρχει. Απλώς θα βγαίνει μετά τα πάρκινγκ. Mm. Δηλαδή θα βγαίνει μεταξύ των υπεραστικών, το πάρκινγκ των υπεραστικών και το πάρκινγκ στο Τωρινό. Και όλος ο χώρος αυτός θα είναι χώρος, ξέρετε, να γίνει ένα πεζοδρόμιο, να κινείται ο κόσμος με θέσεις για πούλμαν, να μπαίνουν, να βγαίνουν. Υπήρχαν σχέδια. Μετά με το που υπογράφηκε η σύμβαση του Καστελίου, υπήρχε η θέση τα 24 στρέμματα επί της Ενετάκη που είναι στην πλευρά της 126 να τα πέραμε, να τα κάναμε πάρκινγκ. Αυτά ήταν στα σχέδια του Δήμου. Mm-hmm. Ο Δήμος ενδιαφέρεται για το αεροδρόμιο, διότι είναι αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έτσι. Τώρα, καταρχήν, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι ένα θέμα που απασχολεί το σύνολο των κριτικών, γιατί είναι αεροδρόμιο που εξυπηρετεί ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης. Άμεσες λύσεις. Εγώ τι μπορώ να σκεφτώ τώρα? Σίγουρα αυτά πρέπει να τα είχαμε συζητήσει Γενάρη, Φλεβάρη, μήνα και όχι μέσα στη σεζόν, γιατί ό,τι αναταράξεις τώρα θα τα βρεις μπροστά σου αύριο. Μπορούμε. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Πλιάκα, και τώρα θα αφήσω μια μικρή μορφή. Εμείς μέσα από τα ρεπορτάζ και μέσα από παραπολιτικά σχόλια, αλλά και μέσα από ρεπορτάζ, αυτό το θέμα της Ικάρου το αναφέρουμε και τη λεγόμενη νεκρή περίοδο. Να σας πω όμως κάτι. Το πρόβλημα στην Ικάρου υπάρχει σε ώρες αιχμής και το χειμώνα όταν υπάρχουν πτήσεις. Το βράδυ, ας πούμε, υπάρχουν 4-5 πτήσεις μαζί. Ή το πρωί το αντίστοιχο, το ίδιο το μεσημέρι. Να σας πω κάτι. Όποτε υπάρχει πτήση εσωτερικού, ο δρόμος δεν περνάει ούτε καν το αστικό λεωφορείο να θέλει να περάσει. Και διπλοπαρκαρισμένα και σου κάνουν και το νόημα 5 λεπτά να πάρω τη γιαγιά ή τον παππού. Είναι μια συνήθεια, αν θέλετε, κακή. Και όλων μας δεν υπάρχει πουθενά να παρκάρουμε εκεί πέρα. Μάλιστα. Υπόψη για να καταλάβετε, ξέρετε ότι την Ικάρου δεν την ελέγχει το αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου. Την ελέγχει η τροχέα. Είναι της τροχέας. Είναι θέμα της τροχέας. Ξέρετε ότι την Ικάρου δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου για να συγκαλέσω μια σύσκεψη εγώ στο αεροδρόμιο να συζητήσω τι, για κάτι που δεν μου ανήκει ή τη Ενετάκη για κάτι που δεν μου ανήκει. Αυτά πρέπει να δούμε κάτω τι μπορούμε να κάνουμε. Και μιας και μιλάμε για την Ικάρου, πάμε στο χώρο στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων. Εκεί μια ανάσα από την Ικάρου, βλέπουμε την Ικάρου. Είναι η Αθηνά η Πατεράκη ξανά εκεί. Αθηνά, βγήκες από τα έγκατα του αεροδρομίου και τώρα είσαι στον περιβάλλοντα χώρο.
Ακριβώς εδώ που σταθμεύουν όλα τα τουριστικά λεωφορεία προκειμένου να παραλάβουν τους επιβάτες που καταφθάνουν εδώ στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Μπορεί να πλησιάζει 12 τη νύχτα, όμως πρέπει να πούμε ότι ήδη μέτρησα παραπάνω από 20 τουριστικά λεωφορεία. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Σεραφιμίδη, τον πρόεδρο των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, όπως υποστηρίζει, είναι μια στιγμή που είναι χαλαρή η κίνηση εδώ. Σχετικά για μήνας Μάιος, ναι, είναι χαλαρά ακόμα. Οπότε στις ώρες αιχμής, έτσι, πώς είναι η κατάσταση? Το αεροδρόμιο είναι γεμάτο. Και αυτό έτσι δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα και σε εσάς? Βέβαια, παιδιά, όπως βλέπετε, ο χώρος είναι πολύ μικρός για τόσα λεωφορεία και ειδικά όταν έχουμε ώρες αιχμής. Έχουν γίνει πολλά ατυχήματα μέσα στο χώρο, γιατί το ένα λεωφορείο θα κάνει πίσω, το άλλο θα κάνει μπροστά να φύγει. Δυστυχώς είναι πολύ μικρός ο χώρος. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βασικό θέμα, κύριε Σεραφιμίδη, ένα βασικό θέμα που θέτουν, το θέσαμε και στον κύριο Μαγκουσάκη νωρίτερα, είναι ότι όταν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός τουριστικών λεωφορείων, υπάρχει περίπτωση, λέει, ένα λεωφορείο να καθυστερήσει γιατί οι επιβάτες δεν βρίσκουν το λεωφορείο για να επιβιβαστούν. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, κύριε Δασκαλάκη, να βλέπεις τους τουρίστες στο αεροδρόμιο να πηγαίνουν πάνω κάτω, είτε πολλές φορές επειδή είναι και διαφορετικά τα γραφεία και ίσως τα λεωφορεία να έχουν το ίδιο νούμερο πάνω και να μπερδεύουν τα γραφεία, είτε να ψάχνουν και να γανακτούν οι τουρίστες να πηγαίνουν από μπροστά πίσω για να βρουν το λεωφορείο που πρέπει να πάνε στο ξενοδοχείο τους. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα. Κάτι θέλετε να πείτε? Κύριε Δασκαλάκη, να μου αφιερώσετε ένα λεπτό. Διότι, κύριε Δασκαλάκη, καλά είναι να ασχολούμαστε με το άψυχο υλικό όπως είναι πάρκινγκ, γιατί όλα είναι σοβαρά θέματα. Αλλά νομίζω το βασικό, κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε με το έμψυχο υλικό. Το έμψυχο υλικό αυτό είναι οδηγός τουριστικού λεωφορείου. Ο άνθρωπος οδηγός τουριστικού λεωφορείου. Δεν γίνεται να έχουμε συναδέρφου μας 14-15 ώρες πάνω στο τιμόνι του τουριστικού λεωφορείου. Αυτός ο άνθρωπος μεταφέρει ψυχές. Ο τουρίστας του θαρεύεται για να πάει με ασφάλεια, γιατί μιλάμε για ασφάλεια. Και η ασφάλεια ξεκινάει από εκεί, ότι πρέπει ο οδηγός να είναι ξεκούραστος για να κάτσει σε ένα λεωφορείο πάνω και όχι κάποιοι να εκμεταλλεύονται και να έχουν 14-15 ώρες τον οδηγό πάνω στο τιμόνι. Αυτό είναι μια σοβαρή καταγγελία που κάνετε, κύριε Σεραφιμίδη. Θα ήθελα λίγο, επειδή εδώ πέρα είναι ο πρόεδρος... Έχουμε φτάσει στο σημείο οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, όχι πολλοί, να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε: σας παρακαλώ, στείλτε την αστυνομία να μας κατεβάσει, διότι θα κοιμηθούμε στον δρόμο. Μάλιστα. Νομίζω είναι τραγικές οι καταστάσεις. Θέλω να το σχολιάσει αυτό ο πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, ο κύριος Μαγκουσάκης. Κύριε Μαγκουσάκη. Βεβαίως. Νομίζω ότι τα γνωρίζει. Συζητάμε για τη φετινή σεζόν ή για τα δύο χρόνια που καθόμαστε? Υποθέτω για τη φετινή Μιλάτε σεζόν. Για τη φετινή σεζόν, Στράτο, και τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Η σεζόν για μας, αν παρατηρήσετε και οι ανθρώποι που είναι στον δρόμο, ένα 70% του κλάδου μας αυτή τη στιγμή δουλεύει με Έλληνες και με σχολικές εκδρομές. Mm-hmm. Όπως είδατε και με το πλάνο σας, το 80% του λεωφορείου που είναι μέσα στο 90% είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν είναι ιδιοκτήτες, είναι ένας ιδιοκτήτης μια συγκεκριμένη εταιρεία που έχει το 80% που κινεί τον τουρισμό. Αυτές είναι πρακτικές που γινόταν τα παλαιά χρόνια. Πλέον υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχουν οι ψηφιακές κάρτες που ανά πάσα ώρα και στιγμή το ελεγκτικό όργανο μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Δεν μπορώ να μπω στην συζήτηση και να διανοηθώ ότι αυτή τη στιγμή που καθόμασταν δύο χρόνια, που ακόμα δεν έχουμε μπει στη σεζόν, ακόμα δεν έχουμε να κάνει το σταυρό μας, υπάρχουν οδηγοί που κάνουν καταγγελία σε παρακαλάνε ένα σωματείο ότι δουλεύουν 15-16 ώρες. Εκτός εγώ ζω σε ένα άλλο νησί που υπάρχει τόση πολλή δουλειά που εμένα το λεωφορείο το δικό μου δεν δουλεύει. Μάλιστα. Κύριε Σεραφιμίδη, θέλω να σταθούμε επίσης σε ένα πολύ... Κύριε Μαγκουσάκη, νομίζω τα γνωρίζετε αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα και χρόνος, αλλά νομίζω ότι τα γνωρίζετε πολύ καλά. Και τώρα, όπως μιλάμε τώρα, ναι, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν καταγγελίες από οδηγούς ότι κατεβάστε μας, δουλεύουμε 15-16 ώρες. Και είναι πολύ εύκολο με μια κάμερα εδώ στο αεροδρόμιο όλη μέρα να διαπιστωθεί αυτό το πράγμα. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι οδηγοί. Και το αναφέρω γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε το έψυχο υλικό, γιατί ο τουρίστας μας ταρεύεται να τον επάμε με ασφάλεια στον προορισμό του. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιοι να εκμεταλλεύονται καταστάσεις και να έχουν τους οδηγούς τόσες ώρες πάνω στο τιμόνι. Να κάνω μια παρένθεση. Δεν γίνεται εν μέσω πανδημίας να απολύονται συναδέρφοι μας και μάλιστα
να διαγράφεται όλο ο εργασιακό του βίο και να απολύονται χωρίς αποζημιώσεις. Να κάνω μια παρένθεση. Νομίζω έχουμε φτάσει σε τριτοκοσμικές χώρες. Αυτά που ακούμε στα ξενοδοχεία, αυτά που ακούμε με τον οδηγό τουριστικού λεωφορείου. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε σοβαρά το κομμάτι άνθρωπο. Ναι, κύριε Μαγκουσάκη, θέλετε κάτι να πείτε. Θεωρώ ότι όταν γίνεται μια επαγγελματική συμφωνία, διότι όταν ένα ιδιοκτήτη μια επιχείρηση συνεργάζεται με ένα εργαζόμενο, γίνεται μια επαγγελματική συμφωνία κυρίων ανάμεσα σε δύο μέρη. Όταν το ένα μέρος από τη συμφωνία δεν είναι ευχαριστημένο, θεωρώ ότι δεν υπάρχει σώστε με, θα κοιμηθώ, υπάρχει και αποχώρηση. Εκτός αν εγώ καταλαβαίνω κάτι λάθος. Δεν υπάρχει εγώ θα πεθάνω στο λεωφορείο πάνω, πρέπει να με σώσετε. Εάν δεν τηρούνται αυτά που έχουν συμφωνήσει, εάν δεν τηρείται η νομοθεσία, μπορεί, υπάρχουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μπορεί να αποχωρήσει οποιοδήποτε είναι από τους δύο. Μάλιστα. Κύριε Σεραφημίδη, θέλω να σταθούμε και επίσης σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαγκουσάκη στις ώρες αιχμής το τι ακριβώς συμβαίνει στο αεροδρόμιο. Εσάς ως οδηγοί, η πρότασή σας για την Ικάρου ποια είναι και αν θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει περιθώριο καλύτερης χωροθέτησης των τουριστικών πούλμαν στον περιβάλλοντα χώρο όπου προσπαθούν να εξυπηρετηθούν και να δουλέψουν και οι οδηγοί ταξί και τα αστικά λεωφορεία αλλά και οι ιδιώτες που έρχονται για να πάρουν ή να μεταφέρουν τον δικό τους άνθρωπο για να ταξιδέψει. Κύριε Δασκαλάκη, και επειδή το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα και πόσα χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα πάρκινγκ για το αεροδρόμιο, έπρεπε η λύση από τους αρμόδιους να έχει δοθεί εχθές. Είναι τραγικό ένα λεωφορείο να θέλει ο οδηγός να κάνει την παύση, όπως πολύ καλά αναφέρανε προηγουμένως, να μην μπορεί να σταθεί κάπου μου, να σταματάμε. Η αστυνομία πολύ καλά κάνει τη δουλειά τους γιατί θέλει να κρατάει ελεύθερο το χώρο και να μας διώχνουν. Είχε τεθεί κάποια στιγμή τα λεωφορεία να πηγαίνουν στις μάντρες. Αυτό, κύριε Δασκαλάκη, έχετε καταλάβει τι κυκλοφοριακό κοφούζιο θα δημιουργήσουμε στην πόλη. Mm-hmm. Το να πηγαίνει ένα λεωφορείο σε 10 λεπτά, ίσως χρειαστεί να ξανάρθει στο αεροδρόμιο να φορτώσει. Ένας άλλος συνάδελφος θα φύγει. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Μισό λεπτό, κύριε Σεραφημίδη, κάτι θέλει να πει ο κύριος Πλιάκας. Κύριε Πλιάκα. Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μάντρα το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο είναι χώρος παραλαβής επιβατών και αποβίβασης επιβατών. Αυτό εάν είπα, κύριε Πλιάκα, δεν καταλάβατε τι είπα. Θα πρέπει το λεωφορείο όχι, κάπου να σταθεί. Εκ παραδρομής, κύριε Πλιάκα, το είπε ο κύριος Σεραφημίδης. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν το είπε υποτιμητικά. Δεν το είπε υποτιμητικά. Όχι, όχι, είπα στι μάντρες να πηγαίνουμε. Δεν καταλαβαίνω. Αν είναι να μείνει, αν έχει μία ώρα, δεν μπορεί να παραμένει μέσα στο πάρκι γιατί τότε δεν θα μπορούν να μπαίνουν οι υπόλοιποι. Γιατί εδώ θέλω να βάλω και ένα άλλο θέμα. Ενώ ήταν 80 τα πούλμαν και γίνανε 300, ήταν 5 τα βαν και γίνανε 400. Άρα εκεί που ήμασταν με 500 αυτοκίνητα συνολικά, τώρα έχουμε 1500. Δηλαδή είναι και τα βανάκια, ξέρετε πόσα βανάκια, τους είχα δώσει ένα χώρο για 5 βανάκια και τώρα μπαίνουν 15 και δεν χωράνε. Μάλιστα. Αυτός είναι ο χώρος, πρέπει να βρούμε λύση. Κύριε Πλιάκα, αυτό αναφέρω, τα λέω μάντρα, εννοώ το χώρο που μένουν τα λεωφορεία. Δηλαδή στη μάντρα τη κάθε επιχείρηση. Μας λένε πηγαίνετε στη μάντρα τη επιχείρηση. Ωραία, το κατάλαβα. Ενδεχομένως να πρέπει να πηγαίνουν. Αν η μάντρα είναι από πάνω από το αστυνομικό μέγαρο και πρέπει να πάει εκεί για μισή ώρα, δεν μπορεί να σταθμεύσει μέσα στον χώρο του αεροδρομίου. Αυτό το μισάρο. Αυτό το μισάρο είναι πολύ κύριε σημαντικό Πλιάκα, να πει ένα λεωφορείο να πάρει τον συμφωνούμε, συμφωνούμε, αλλά επειδή ξέρετε πώς είναι η φύση τη δουλειά, μπορεί στο δεκάλεπτο να γυρίσει πίσω, μπορεί να σε φέρουν και να έχει καθυστέρηση στο αεροπλάνο να πρέπει να ξαναφύγει. Αυτό σημαίνει κυκλοφοριακό χάος. Ωραία, σας το λέω αυτό γιατί βάλα το κυκλοφοριακό χάος να πάει μέχρι τη μάντρα που θα δημιουργηθεί στην πόλη. Να δημιουργείται στο αεροδρόμιο. Πρέπει να βγούμε λίγο παραέξω από το αεροδρόμιο. Γι' αυτό λέμε, κύριε Πλιάκα, να δοθεί μια λύση, να βρεθεί ένα πάρκινγκ. Η λύση που μπορώ να προτείνω εγώ είναι άμεσα να πιέσουμε τους φορείς, περιφέρεια, Δήμο, να μας δώσουν το χώρο της ΜΟΜΑ. Εκεί μπορούν να μπουν 50 πούλμαν μέσα. Ναι, αλλά και την προηγούμενη φορά που είχε γίνει αυτό, κύριε Πλιάκα, γιατί το θυμάμαι ρεπορταζιακά, ήταν μικρή η προσέλευση των τουριστικών λεωφορείων. Όταν αυτό είχε γίνει πριν από το πάρκινγκ που είχαμε από πάνω στην Ταπανά. Ναι, 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 ήταν πριν. Εξυπηρετούσε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη, η ΜΟΜΑ. Μακάρι. Διότι ήταν ένας χώρος ο οποίος λειτουργούσε ως χώρος αναμονής. Να σας πω κάτι. Εγώ προχθές μίλησα με τον ταξίαρχο και του είπα αυτή τη βδομάδα να συναντηθούμε, διότι θα μπορεί κάλλιστα. Θα κάνω και μια πρόταση, αν θέλετε, και στους φορείς αυτό. Μπορεί να έχει και ένα καψιμί μέσα από τη ΣΕΑΠ που να πίνουν και τον καφέ τους οι οδηγοί και να έχει και έσοδα και η ΣΕΑΠ από αυτό το χώρο
και ενδεχομένως, αν χρειάζεται και ένα νίκη και μπορεί να στηρίξει η περιφέρεια και ο Δήμος, να μπαίνουν τα πούλμαν, τα επιπλέοντα πούλμαν και τα βανάκια εκεί. Μάλιστα. Θα μπορούσε και από το χώρο της Δεπανάλα από πάνω ένας άλλος χώρος και μια αερογέφυρα να περνάει ο επιβάτης. Οπότε, κύριε Πλιάκα, πρέπει όλοι οι φορείς να σκύψουν και να δώσουν λύσεις. Συμφωνώ αυτό μαζί σας, αλλά δεν, αυτή τη στιγμή οι χώροι του αεροδρομίου είναι αυτοί που είναι, δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα άλλο. Εγώ θέλω, κύριε Σεραφημή, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο. Νομίζω, κύριε Δασκαλάκη, ότι αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, θα το επαναλάβω άλλη μια φορά, πρέπει να δοθούν λύσεις εχθές. Γιατί μιλάμε για μια τουριστική βιομηχανία τεράστια, που δεν γίνεται να μιλάμε για το 2022 και να μιλάμε το αεροδρόμιο μας δεν έχει ένα πάρκινγκ χώρο στάθμισης για τα τουριστικά λεωφορεία. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα, εφόσον είναι εφικτό, Αθηνά, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να μετακινηθούμε για λίγο στην Ικάρου, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας περιγράψει στην απευθεία σύνδεση ο κύριος Πλιάκας, αλλά και ο κύριος Παπανικολάου, την πρόταση που έθεσε πριν από λίγο για το ένα μέρος της Ικάρου που θα μπορούσε να δεθεί εκτός λειτουργίας. Είναι πολύ σημαντικό, μιας και είμαστε εκεί. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να μετακινηθούμε λίγο στην Ικάρου, εκεί στο κομμάτι των αφίξεων. Θα προσπαθήσουμε. Νομίζω είναι, θα χρειαστούμε μόνο 1,5 λεπτό βεβαίως, την υπομονή βεβαίως, για να μετακινηθούμε βεβαίως. Και θα είμαστε σύντομα πάλι μαζί σας. Το λέμε αυτό γιατί μετά την πρόταση του κυρίου Παπανικολάου δεχτήκαμε εδώ δύο μηνύματα που λένε ότι αυτή είναι η λύση, κύριε Πλιάκα, για την Ικάρου. Κοιτάξτε, για να είμαστε πραγματιστές, το να κλείσει την Ικάρου δεν θα στο κάνει ούτε η τροχιά ούτε ο Δήμος ούτε κανένας. Το να πάρεις, γιατί νομίζω ότι χωράει και πρέπει να το δούμε, να παρκάρουν επί της Ικάρου μια γραμμή μέχρι την πύλη της ΕΑΠ και από την άλλη και να γίνει στενότερος ο δρόμος της πρόσβασης προς το αεροδρόμιο, νομίζω αυτό είναι μια ευκαιρία. Εάν ξεκινήσει από τη στροφή της ΕΑΠ μέχρι πάνω στη συμβολή με τη Σενετάκη, εκεί που παρκάρουν τώρα χωρίς να έχουν άδεια τα αστικά λεωφορεία, γιατί αυτό είναι τα ένα αστικά θέμα λεωφορεία το οποίο... έχουν στάση, δεν είναι σταθμός. Όχι, νομίζω κύριε Πετράκη ότι τα αστικά λεωφορεία έχουν δικό τους πάρκινγκ παραπάνω. Αυτός ο χώρος οπότε, μπορεί να εκμεταλλευτεί. Αυθαίρετα, αυθαίρετα καταλαμβάνουν ένα χώρο που μπορούσε να εξυπηρετήσει τα τουριστικά λεωφορεία. Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι αυθαίρετα, γιατί υπάρχει μια απόφαση του Μακαρίτη του κυρίου Γαρεφαλάκη, όταν ήταν ο Μάρχης, που έκανε, αλλά δεν υπήρχε ο χώρος αυτός που λέτε πάνω, που έδινε, αλλά για δύο λεωφορεία. Εγώ έχω δει και 6 αστικά λεωφορεία. Όσα μπορούν. Εκεί. Επειδή οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής και ο χρόνος είναι περιορισμένος, βλέπω ότι η Αθηνά έχει πάει στο κομμάτι της Ικάρου. Βέβαια, σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, γιατί σε ώρες αιχμής, εδώ που περνάει τώρα το μίνι βαν, πάνω στη διάβαση των πεζών, πολλές φορές σταθμεύουν αυτοκίνητα. Καταρχήν, Αθηνά, να μας περιγράψει την εικόνα. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, εδώ σταθμευμένο αυτοκίνητο στη διάβαση, πάνω στη διάβαση. Βεβαίως, ναι. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, να πούμε ότι είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, έχουμε έρθει και σε ώρες αιχμής, έχουμε έρθει κατά τις πρωινές ώρες και μεσημέρι. Καμία σχέση δεν έχει η εικόνα με αυτή που βλέπετε τώρα. Τώρα είναι πολύ πιο ήρεμα. Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε, ακόμα υπάρχει κόσμος που έχει έρθει, έχει. Βλέπουμε και τα διπλοπαρκαρισμένα όμως με τα αλάρμε. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό συμβαίνει στο δεκαπλάσιο όταν υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις. Δηλαδή ουσιαστικά κλείνει η Ικάρου. Εικόνα είναι χειμωνιάτικη τώρα. Είναι χειμώνας ακριβώς. Ξέρετε όμως πόσο χώρο έχει να παρκάρουν μέχρι κάτω και από τη μια πλευρά και από την άλλη και να βγαίνουν οι επιβάτες, δηλαδή να έχουν το πούλμα τους ακριβώς μπροστά και να γίνει χώρος μόνο για πούλμα. Μάλιστα. Καταρχήν, θεωρώ ότι και αυτή η εικόνα το σταθμεύω ακριβώς έξω από τον αερολιμένα για να παραλάβω, δεν επιτρέπεται. Όλοι βλέπουμε και όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας. Κύριε Παπανικολάου, θέλω λίγο να μας περιγράψετε την πρότασή σας και να ζητήσω από τον οικονολήπτο Γιάννη τον Γιαλουράκη να γυρίσει την κάμερα προς την πλευρά που φαίνεται το αεροδρόμιο, δηλαδή στην Ικάρου, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό αν υιοθετηθεί. Αν η μισή Ικάρου χρησιμοποιηθεί για τα τουριστικά λεωφορεία, να γίνει μονοδρόμηση, δηλαδή από την Αλικαρνασσό προς τη Σενετάκη. Να το δούμε και ολόκληρο αντίστοιχο, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι θα μπορούσε να γίνει εδώ. Αν μπορεί ο Δημήτρης να μας δώσει ολόκληρη την εικόνα της Ικάρου τώρα. Δηλαδή το ένα ρεύμα να είναι μόνο σε κυκλοφορία, κύριε Παπανικολάου.
Το ένα είναι ρεύμα ανάση κυκλοφορία και το άλλο να χρησιμοποιείται από τα τουριστικά λεωφορεία σαν χώρο αναμονή που να είναι δίπλα, να μπορούν να κάνουν την πάυση, να μπορούν να είναι κοντά χωρί να επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Α πούμε, το ρεύμα που πάει από αεροδρόμιο προ Αλικαρνασό να καταργηθεί σαν κίνηση και να είναι όλο μονοδρόμηση από Αλικαρνασό προ αεροδρόμιο. Όλο. Και να οδηγεί προς τα έξω. Το αριστερό ρεύμα να είναι λεωφορεία, το δεξιό ρεύμα να είναι προς κυκλοφορία. Ο κύριος Πετράκης θέλει να πει εγώ, κάτι πάνω εγώ λέω όπως, όπως βλέπω με την εικόνα αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται αυτό που λέει ο κ. Παπανικολάου. Αν φύγουν δεξιά-αριστερά τα παρκαρισμένα, μπορούν να παρκάρουν και από την μεριά και από την άλλη λεωφορεία. Μάλιστα. Λύσεις, κύριε Δασκαλάκη, υπάρχουν. Μπορούμε να μπούμε στη Μόμα που είπε ο κ. Πλιάκας. Μπορούμε να πούμε απέναντι από τη Μόμα και σε ένα γήπεδο που υπάρχει, το οποίο εάν ασφαλτοστρωθεί. Βάζει 500 λεωφορεία. Αν δεν υπερβάλλω, μπορεί να υπερβάλλω για λίγο. Να δώσει και δεν πανάλα. Δίνονται λύσεις. Η δεπανάλα από πάνω από το πάρκινγκ να δώσει και αυτή ένα κομμάτι. Λύσεις λοιπόν υπάρχουν. Και τι να μην δώσει. Πρέπει όλοι. Εγώ συμφωνώ. Δεν... Να τα ακούει ο Δήμαρχος, να τα ακούει η δεπανάλ, να δώσουν. Θέλουν όλοι να είναι κοντά στο αεροδρόμιο, να οικονομάνε όλοι. Γιατί όλοι οικονομάνε. Όλοι οικονομάνε. Δεν μπορεί να πλησιάσει κανένα στο πάρκινγκ τη δεπανάλ. Ακόμα παράπονα είχαμε και από τους υπαλλήλους του αεροδρομίου, ίσως να σα τα κάνανε, που ανεβάσανε. Την είσοδο και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πλησιάζουν. 3,60 παίρνουν και πρέπει να τα δίνουν στο πάρκι. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θέσαμε τις προτάσεις μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Αθηνά, και εσένα και τον Γιάννη τον Γιαλουράκη για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε απόψε από τα άδυτα του αεροδρομίου αλλά και στις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ θερμά. Αυτό είναι το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Χαιρόμαστε, κύριε Πλιάκα, και θα σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που για πρώτη φορά μία εκπομπή σε ζωντανή σύνδεση. Μπήκε σε τόσα πολλά τμήματα.